όλο τα νεύρη. Όχι, ρε παιδιά, το διέρεσα. Είναι ποτέ δυνατόν. Για να μην πάρω εγώ την ευθύνη, θα ψηφίσει να ρίξει ένα αυγό, να τα αφήσει, να γυρίσει. Ελαιόλαδο, δεν πρέπει να έβαλε αρετή. Έβαλα. Εγώ με την αρετή δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις. Οπότε δεν θα ήθελα σε περίπτωση όπου δεν γίνει κάτι καλά στο πιάτο της να έχω εγώ ανάμειξη. Γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ άμα κάτι πάει λάθος, ούτε θέλω να με ευχαριστήσει άμα πάει κάτι σωστά, έτσι. Αρετή, βάλ' το ξανά μέσα. Πολύ μαλακό το σημαίνει. Όχι, δεν το βάλω όλο μέσα, είναι τόσο όσο χρειάζομαι. Έχω ετοιμάσει τη γέμισή μου και αρχίζω να ανοίγω το φύλλο. Εκεί πέρα ήταν που έδωσα και τη μεγαλύτερη προσοχή από όλα στο να μου βγει σωστά το φύλλο. Ήταν και η πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ο πανικός ήρθε όταν πλέον με το ζυμάρι στα χέρια πήγα να το τοποθετήσω στη μηχανή που είναι για την πάστα και έβλεπα ότι με κάθε πέρασμα αυτό δημιουργούσε τρύπες και διαλυόταν. Εκεί πανικοβλήθηκα τόσο πολύ που δεν ήξερα αν θα τα παρατήσω ή θα συνεχίσω. Δεν είναι καλό που στέκεται αυτό εδώ. Ναι, τώρα αυτό πάνω. Περνάει η ώρα. Αν είναι να αργήσεις, βάλε κάτι απάνω να μην ξεραθεί. Όχι, τώρα αυτό ξεκινά να κάνω. Όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ε. Με την τραχύτητα. Το αλεύρι αυτό πρέπει να είναι την κάτω μεριά, όχι την πάνω. Αν είναι το τελευταίο στάδιο αυτό. Okay. Εκεί που έχει τη γέμιση δεν πρέπει να έχει αλεύρι. Εκεί δεν σκέφτηκα. Έξυπνα, δηλαδή το πιο απλό ήταν να το περνούσα άλλη μία από τη μηχανή και να πήγαινε το αλεύρι μέσα στη ζύμη. Αποφάσισα να ανοίξω το δεύτερο ζυμάρι. Γρήγορα, γρήγορα. Και να ξεραθεί, προλαβαίνει να φτιάξει καινούριο. Έχει 20 λεπτά. Πλάκα κάνει. Μαρίτα, είσαι τουλάχιστον 10 λεπτά μπροστά από ό,τι. Σε έχει σκίσει όλου. Μαργαρίτα, θέλει λίγη ώρα, είναι φρέσκια. Αρετή, τι έγινε, πώς πας? Α, προσπαθώ και την Λαζάρου. Δεν προλαβαίνω. Με τα δόντια. Με ό,τι μπορώ, προσπαθώ. Το ζυμάρι το έχεις σκεπάσει, έτσι. Το έχω σκεπάσει γιατί δεν είχα προλάβει να κάνω τη γέννηση, κύριε Λαζάρου, και φοβήθηκα ότι θα μου στεγνώσει. Είναι ωραία, γέννηση. 17 λεπτά έχετε ακόμα. Τα βρήκε σκούρα σήμερα, ε. Βασικά θα τελειώνω πιο νωρίς. Απλά μου μάγκωσε η ζύμη σε κάποια φάση και πρέπει να ξανανοίξω ζυμάρι. Δεν πειράζει. Είναι τόσο πολύ δύσκολο το πιάτο αυτό. Είναι τεχνικό πολύ. Είναι τεχνικό για κάποιον δεν το έχει ξανακάνει. Οπωσδήποτε έχει κάποιες δυσκολίες. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το έχουν δει, τους το έχουν εξηγήσει. Έχουν και τη συνταγή. Πολλές λεπτομέρειες. Πάντως κανένας δεν το έχει ξανακάνει. 7 λεπτά ακόμα. Δεν θέλω άλλο. Μην τη ζεσταίνεις άλλο, ρε ηρεμία. Βάρτε σε κρύο. Θέλω να μείνει, ρε. Κόψε, να κόψε το πράγμα. Πάρτο στην άκρη, Χριστιαν. Ωραία, γιατί δεν σε βρίσκει, Ευαγγελή. Ευαγγελή, στη λήξη του χρόνου θα σφυρίξεις, πώς το είπε. Κάτσε με. Αυτό είναι σωστή σάλτσα. Ευαγγελή, φαίνεται πολύ καλή, ε. Και μην τη ζεστάνεις άλλο γιατί θα σου κόψω. Ναι, ναι, πρόσεχε. Εκεί. Αλάτια, πιπέρια. Εκεί, εκεί. Κατά μήκος. Έχουν μείνει 2 λεπτά. Αρετή, έλα. Σαρτσούλα καλή να βγάλει. Απλά βάλ' τα δυνατά σου τώρα, έτσι. Εντάξει, είναι. Αισθανόμουν ότι είμαι με το ένα πόδι στο κρεμό και με το άλλο πόδι πατάω ακόμα. Ποιο τραγανά κομμάτια διαλέξει. Μισό λεπτό ακόμα. Δεν πρόλαβα να τα κόψω σε τρίγωνο. Προσπάθησα απλά να τα πετάξω κυριολεκτικά μες στο πιάτο. 5, 4, 3, 2, 1. Αρετή, Βαγγέλη, Μαργαρίτα και η Ερεμία. Τώρα οι κριτές θα αποσυρθούν στο εστιατόριο και εκεί θα δοκιμάσουν ένα προς ένα τα πιάτα σας. Ήξερα για τη φέτα ότι κάτι δεν είχα κάνει σωστά. Πίστευα ότι το πιάτο μου θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Και εγώ μαζί του.
Πες μου πώς θα πήγες. Φοβήθηκα πάρα πολύ ότι δεν θα προλάβω. Αλλά νομίζω ότι σαν γεύση είμαι καλά. Ήθελα λίγο πιο ψημένη τη φέτα μου. Ευχαριστώ, Μαρετή. Εγώ ευχαριστώ. Στήσουμε πια του κοντά σε αυτό που έχουμε δείξει, έτσι. Ναι. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Η φέτα έχει το χρώμα που θέλαμε, αλλά ίσως είναι πιο χοντρά κομμένη. Η γέμιση στο ραβιόλι δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Βιώνω όλα μου τα συναισθήματα. Δεν θέλω να τα κρύβω κιόλας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήταν το τρομερό μου πρόβλημα και ναι, βούρκωσα. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη για τη φέτα. Δεν είναι κρίσπη. Δεν είναι το μπισκότο που θέλαμε εμείς. Για το ραβιόλι, να μ' αρέσει αυτό που δαγκώνω. Και η γέμιση της είναι καλή. Νομίζω ότι ίσως λίγο στην άκρη-άκρη δεν το έχει πατήσει καλά. Με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο χοντρό. Αλλά το υπόλοιπο είναι μια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Έχεις μάθει το δρόμο. Ναι, καλά. Άλλη μια φορά εδώ. Είπαμε, είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι για μένα. Γι' αυτό σε είδα πιο χαλαρός σήμερα. Ναι, ήμουν πιο χαλαρός γενικά. Μου φάνηκε εύκολη συνταγή. Πιστεύω ότι το έχω πάει αρκετά καλά. Είσαι ευχαριστημένος από το πιάτο. Ναι, πολύ ευχαριστημένος. Δυσκόλεψε κάτι. Το μόνο που φοβόμουν και εγώ ήταν το βράσιμο ουσιαστικά. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτή η εικόνα είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχουμε ζητήσει. Απλά εγώ βλέπω κάτι περίεργο εδώ. Βλέπεις εδώ, δεν είναι ομοιόμορφο το χρώμα και εδώ είναι... Ίσως να είναι λεπτό το φύλλο. Μπορεί και αυτό. Για να φαίνεται η γέμιση που είναι άσπρη. Πιστεύω ότι έχω κάνει καλό πιάτο. Δεν πιστεύω ότι έχει ακραία λάθη το πιάτο μου, ώστε να κομπώ. Με το να τα παίρνω όλα στραβά ή να αγχώνομαι ή να λέω Παναγία μου τι θα κάνω σήμερα και πώς θα πάει το πιάτο μου για να κομπώ. Σε τι θα με βοηθήσει. Ναι, έχεις δίκιο, Λευτέρη. Αυτό είναι. Είναι λεπτό το πάστα. Για μένα εδώ πέρα κάτι πάει στραβά με το ζυμάρι. Το λεπτό φύλλο. Είναι υπερβολικά λεπτό, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται εντελώς από τη μία και από την άλλη αυτό το πράγμα να ενισχύει πάρα πολύ την ένταση της γέμισης. Όχι ότι δεν είναι νόστιμο, αλλά έχει κατά κάποιον τρόπο χαθεί λίγο η ισορροπία για μένα. Έχει δίκιο, Γιάννης. Έχει κάνει την πάστα πολύ λεπτή και έχει καλύψει γέμιση όλη την πάστα και δεν καταλαβαίνει καθόλου τη ζύμη. Η φέτα εξαιρετική. Ένα τραγανό μπισκότο. Η σάλτσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Βγάζει τα αρωμά. Από το μάραθο πάρα πολύ καλά. Η γέμιση του είναι καλή και ωραία, νόστιμη. Όντως το φύλλο του είναι λίγο πιο λεπτό. Όταν πήγα με το πιάτο μου απέναντι στους κριτές, υποστήριζα αυτό που έφτιαξα. Το πήγα με καμάρι. Μαργαρίτα, πώς τα πήγες? Πιστεύω με την ταπεινή μου γνώμη ότι τα πήγα πολύ καλά. Σε δυσκόλεψε κάτι? Όχι. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Παρακαλώ. Η εικόνα. Λίγο πληθωρική. Είναι λίγο παραπάνω το στολισμά της. Όχι ότι είναι κακή πάντως. Όχι. Αλλά δεν έχει το τόσο εκλεπτισμένο, ας πούμε, που δείξαμε εμείς. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ όμως η Μαργαρίτα από την αρχή. Σαφώς. Η φέτα της είναι καλή. Λίγο στεγνό το βρίσκω. Από πλευρά σάλτσας. Σαν να έχει ρουφήξει ο μάραθος. Όλη τη σάλτσα. Πολύ ωραίο το φύλλο. Νομίζω το σωστό μέγεθος και το βράσιμο και η γέμιση είναι διακριτική. Και η φέτα είναι πολύ καλή. Αλλά όντως έχει λίγο παραπάνω μάρα.
που βλέπω εγώ είναι ότι αυτό το πιάτο βγάζει η Μαργαρίτα. Μάλιστα. Στο έπακρο. Είναι πληθωρικό, όπως είπαμε. Είναι νόστιμο. Έχει ωραίο φύλλο. Και η φέτα την έχει πετύχει πάρα πολύ καλά. Ήμουνα σίγουρος για τη δουλειά που έκανα και φανταζόμουν ότι αυτό θα έχει βγει και στο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί ήσουν τόσο άνετος σήμερα? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω μάθει να οργανώνω καλύτερα τα πράγματα που έχω να κάνω, τις δουλειές που έχω να κάνω και φάνηκε και αυτό και στον χρόνο μου. Μην ξεχνάς ότι ο Ερμιάς έχει κάνει περισσότερες φορές αυτή τη δοκιμασία από τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Η εικόνα θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και είναι το πιο κοντινό στο δικό μας πιάτο. Εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο. Κομψός ο Ερμιάς. Νομίζω ότι ο Ερμιάς έχει κάνει ένα ωραίο ραβιόλ. Έχει βάλει τη σωστή γέμιση και έχει κάνει το σωστό πάχος την πάστα. Η σάλτσα του δεν μου λέει πάρα πολλά πράγματα, είναι λίγο ουδέτερη. Και η φέτα, το δικό μου κομμάτι ήταν καλό, αν και τα άλλα δύο από ό,τι βλέπω εσείς είναι λίγο χειρότερα από το δικό μου. Πραγματικά δεν ήταν η στιγμή που θα ήθελα να φύγω. Δηλαδή πιο πολύ θα με ενοχλούσε να φεύγα σήμερα παρά τις άλλες φορές. Γιατί φτάσαμε στην τελική δεκάδα. Εγώ για τη φέτα νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω ψημένη. Τόσο που ελαφρώς να πικρίζει. Ωραία η γέμιση, ωραίο το φύλλο του. Λίγο λιγότερο από ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ένα ραβιόλι. Και η σάλτσα του καλή. Εμένα μου αρέσει αυτό το ραβιόλι. Νομίζω για κάποιον που το κάνει πρώτη φορά έχει πετύχει ισορροπίες μεταξύ της γέμισης και του φύλλου. Το φύλλο είναι σωστά ανοιγμένο. Υπάρχει ένα οριακό πίκρισμα στην ψητή τη φέτα και θα ήθελα λίγο περισσότερη σάλτσα με λίγο περισσότερο. Δεν βγαίνει τόσο πολύ ο μάραθος και του έχει κόψει και η σάλτσα όπως είπαμε και πριν. Θα τις φωνάξουμε. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα απέναντι στην Κριτική Επιτροπή μετά από δοκιμασία αποχώρησης. Είναι σοκαριστικό. Δεν είχα βέβαια το άγχος του πρωτάρη, αλλά είχα σίγουρα το άγχος για το αν θα παραμείνω και θα είμαι στην τελική δεκάδα. Παιδιά, όπως είδατε, αυτή τη βδομάδα υπήρχε μια διαφοροποίηση στις διαδικασίες και στις δοκιμασίες που περάσατε. Αυτό γίνεται γιατί πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει να παραμείνουν μόνο οι καλύτεροι, γιατί άλλωστε αυτό ζητάμε από τον πρώτο Έλληνα Masterchef. Είναι η στιγμή που αναρωτιέσαι. Είμαμε στους δυνατούς. Σήμερα είχατε άλλη μια δύσκολη δοκιμασία. Και ξέρετε ότι κάποιος θα φύγει στο τέλος δυστυχώς. Αν θα φύγω θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, διότι έχω κάνει ένα δρόμο μεγάλο. Έχω φτάσει στο τέρμα σχεδόν και θα στεναχωρηθώ, η αλήθεια του Θεού, ναι. Μαργαρίτα, θες να μας πεις λίγο τι έγινε με το μάραθο στο πιάτο σου? Το μάραθο? Το δοκίμασα και νομίζω ότι ήταν κανονικό. Κανονικό δεν ήταν, ήταν λίγο υπερβολικό. Δηλαδή και το πιάτο σου γενικώς, αυτό που είπαμε και μεταξύ μας, είναι ότι βγάζει πολύ μαργαρίτα από πλευράς πληθωρικότητας. Παρουσίαση και στη χρήση κάποιων υλικών. Βλέπουμε σίγουρα ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σένα. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή την πληθωρικότητα και αυτό το σπιτικό που έχεις, μπορείς να το εξελίξεις και μπορείς να το δαμάσεις ώστε να κάνεις πιο ισορροπημένα πιάτα στο μέλλον? Αν παραμείνω στο παιχνίδι,